στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά. Γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Χαρά στο στόμα που θελέγει λόγια παρήγορα γλυκά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους ωσανά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους ωσανά. Χαρά στα αυτιά όπου ακούνε το θείο λόγο του Θεού. Γιατί τα αυτιά αυτά θα ακούσουν τις αλπίγγες του ουρανού. Γιατί τα αυτιά αυτά θα ακούσουν τις αλπίγγες του ουρανού. Χαρά στα χέρια όπου δίνουν μικρά παιδιά και ορφανά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Στα πόδια που φροντίζουν για την αγάπη του Χριστού. Γιατί αυτά θα σε οδηγήσουν στη βασιλεία του ουρανού. Γιατί αυτά θα σε οδηγήσουν στη βασιλεία του ουρανού. Στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό. Το όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε των κατηχητικών μας χρόνων με θαυμάσιους στίχους όλο νόημα, τραγούδι που περιέχει την έμπρακτη χριστιανική ζωή, αυτήν με την οποία γνωρίζεται ο γνήσιος χριστιανός και από την οποία δοξάζεται ο Κύριός μας, λέει «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά, γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά». Ευλογημένα είναι τα μάτια των ανθρώπων που δακρύζουν για τον πόνο των άλλων, που τους εγγίζουν τα βάσανα των γύρων τους, που συμπάσχουν με αυτούς, συμμετέχουν στον πόνο και στις λήψεις τους, που χαίρουν με τα χαιρόντων και κλαίουν με τα κλαιούντων. Αυτές οι ευλογημένες υπάρξεις θα βραβευθούν από τον ουράνιο κριτή και θα αξιωθούν να απολαύσουν του παραδείσου τα αγαθά. Για να δακρύσουν όμως τα μάτια μας στις δυσκολίες των συνανθρώπων μας, πρέπει η καρδούλα μας να είναι σπλαχνική. Για να αναβλήσουν δάκρυα στα μάτια μας, πρέπει να υπάρχει μέσα μας μία πηγή. Η πηγή της συμπόνιας, της ευσπλαχνίας, αυτής που είναι το οξυγόνο της ψυχής. Χωρίς ευσπλαχνία, οι πνεύμονές της δεν λειτουργούν και επέρχεται επώδυνος ο αιώνιος θάνατος. Και στο ωραιότερο και πιο θαλερό δάσος, με το πλούσιο οξυγόνο, αν βάλουμε τον άσπλαχνο, εκείνος δεν μπορεί να το χαρεί, γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει, αφού έχει καταστραμμένους τους πνεύμονές του. Το κακό είναι ότι ο άσπλαχνος και τις ομορφιές αυτής της ζωής δεν μπορεί να απολαύσει, αφού όλες οι ομορφιές στηρίζονται στην ευσπλαχνία
και τις ομορφιές θα στερηθεί του παραδείσου, αφού αυτές έχουν δημιουργηθεί για τους εύσπλαχνους από τον Κύριο της αγάπης. Οι φτωχοί, αλλά εύσπλαχνοι αυτής της ζωής, θα είναι οι πρίγκιπες του ουρανού, και οι πρίγκιπες σκληρόκαρδοι αυτής της ζωής θα είναι οι πτωχοί της άλλης, αυτοί που δεν θα τους δοθεί το εισιτήριο της άλλης ζωής, αλλά το εισιτήριο του διαρκούς θανάτου. Γνωστή είναι η παραβολή του άσπλαχνου πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Ένας σύγχρονος ποιητής γράφει ότι αν δεν πεθαίνει ο ένας άνθρωπος για τον άλλο, στην κοινωνία των προσώπων που ζούμε, τότε είμαστε κιόλας νεκροί. Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Ο οσιότατος γέροντας Ευσέβιος Βίτης έλεγε: «Όσο χτυπάει η καρδιά μου, δεν θα πάψω να αγαπώ. Αυτή η αγάπη μου δίνει ζωή. Ζω για να αγαπώ και νιώθω ζωντανός επειδή αγαπώ». Αν θέλουμε όλοι μας να λεγόμαστε άνθρωποι, οφείλουμε να αναζητούμε την ομορφιά της ζωής στην ευτυχία του άλλου. Και η ευτυχία του άλλου περνάει μέσα από την απλοχεριά την δική μας, από την συμπόνιά μας, από την ευσπλαχνία μας. Και αυτή όμως, όσο μεγάλη κι αν είναι, είναι ελάχιστη εμπρός στην ευσπλαχνία του Θεού μας. Έγραφε η γερόντισσα μακρίνα της πορταριάς ότι όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όσοι είναι η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου, ατελείωτη, για να έρθει και το ποθηνό εισιτήριο του Παραδείσου. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε ότι η ευσπλαχνία είναι απέραντη δύναμη. Αυτή μικραίνει το χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό, ανάμεσα στην γη και τον ουρανό. Εκεί όπου πραγματοποιείται το Ευαγγέλιο, εκεί ήδη εμφανίζεται ο Παράδεισος. Ο Θεός τίποτα δεν αγαπάει τόσο όσο την ευσπλαχνία. Γι' αυτό και ο σπλαχνικός άνθρωπος μοιάζει με τον Θεό. Η ευσπλαχνία έχει θεϊκή καταγωγή, διότι από τον Θεό γεννιέται, με το Θεό αναπτύσσεται και με τον Θεό οριμάζει. Χωρίς ευσπλαχνία ο Θεός θα έπαβε να είναι Θεός, όπως και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Απλό παράδειγμα ευσπλαχνίας του Θεού βλέπουμε στον χορτασμό των πεντακισχυλίων ανδρών με 5 άρτους και 2 ιχθείς. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς είδεν πολλήν όχλων και ευσπλαχνήθη επ' αυτής. Κατάλαβε ο Χριστός μας ότι πεινούσαν. Πώς μπορούσε να τους αφήσει νηστικούς αυτός που διατρέφει τα σύμπαντα? Τους σπλαχνίστηκε και έκανε το θαύμα του, για να μας δείξει ότι και εμείς όταν σπλαχνιζόμαστε τους άλλους γίνεται μέγα θαύμα μυστικά, και όχι μόνο πολλαπλασιάζουμε τα αγαθά μας, αλλά βλέπουμε και το εισιτήριο του Παραδείσου να μας δίνεται από το χέρι του πολυεύσπλαχνου Θεού μας. Τα δάκρυα τώρα της συμπόνιας, όπως και τα δάκρυα της μετάνοιας, αποτελούν δώρο Θεού, αφού υποδουλώνουν ότι προέρχονται από καρδιά δοσμένη ολοκληρωτικά στον Θεό μας. Οι δικές μας καρδιές όμως δεν του είναι ολοκληρωτικά δοσμένες. Είμαστε δίψυχοι. Μας αρέσει και ο Θεός, μας αρέσει και ο Μαμονάς. Μας αρέσει η αρετή, αλλά ταυτόχρονα και η αμαρτία. Μας αρέσει η πνευματική ζωή, αλλά και το κοσμικό φρόνημα. Λησμονούμε ότι ουδείς δύναται, δύση κυρίης δουλεύειν. Έτσι, πολλοί από εμάς αυτό το δώρο των δακρύων δεν το θέλουμε. Το αποφεύγουμε, γιατί η καρδιά μας έχει σκληρύνει. Δεν θέλουμε να κλαίμε, να στενοχωριόμαστε, να στερούμαστε για να δίνουμε, να δοκιμαζόμαστε.
Έτσι μάθαμε και τα παιδιά μας. Γι' αυτό τα έχουμε μη στάξει και μη βρέξει. Και δημιουργούμε άβουλα παιδιά και ευάλωτα στις επιθέσεις του εχθρού. Απαιτητικά, αχόρταγα και αχάριστα. Συνεχίζει το τραγούδι μας. Χαρά στο στόμα όπου λέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με τους αγγέλους οσανά. Ευλογημένο είναι το στόμα που λέει λόγια παρήγορα, λόγια γλυκά. Το στόμα αποτελεί την θύρα της καρδιάς. Είναι εκπρόσωπος τύπου της. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι «εκ του περισσεύματος της καρδιάς το στόμα λαλεί. Ό,τι έχει η καρδιά, αυτό θα πει η γλώσσα». Αυτή αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο του καθενός μας. Αν σε μία δεξαμενή ρίχνουμε συνεχώς νερό, αυτή γεμίζει μέχρι επάνω και ξεχυλίζει. Αυτό που ξεχυλίζει είναι το περίσσευμα και αυτό βγάζει το στόμα. Αν στη δεξαμενή μέσα πέσει ένα φίδι αμαρτίας, κοσμικής ζωής, εμπάθειας, εγωισμού, φιλοχρηματίας, φιλοπρωτιάς και την δηλητηριάσει, τότε όλο το νερό είναι ακατάλληλο και φυσικά και το ξεχύλισμά της είναι δηλητηριασμένο. Αν στη δεξαμενή ρίξουμε λίγο αγιασμό καλών έργων, μετανοίας, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, προσευχητικής διαθέσεως, τότε αγιάζεται όλη και το ξεχύλισμά της είναι αγιασμός. Είναι είδωρ αλωμένων εις ζωήν αιώνιων. Στη βασιλεία του ουρανού, γιατί αυτά θα σε οδηγήσουν στη βασιλεία του ουρανού. Στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό.